όσο και με το Μετρό Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα μετά και τις αποκαλύψεις της αναδόχου εταιρείας. Προτείναμε λύσεις εμείς από την πρώτη στιγμή ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και επιμένουμε στη θέση αυτή. Θα πρέπει να συνυπάρξουν αρχαία και μετρό, να γίνει δηλαδή μια στάση μουσείο. Αλλά για να ολοκληρωθεί αυτό, θα πρέπει τα αρχαία να αποσπαστούν, να ολοκληρωθεί η στάση του μετρό και στη συνέχεια να επανατοποθετηθούν. Στο ζήτημα το αναπτυξιακό, παρουσιάσαμε στον Πρωθυπουργό το σχέδιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη της καινοτομίας ως ενός τρίτου πυλώνα μαζί με την αγροδιατροφή και τον τουρισμό, στον οποίο επενδύουμε, και ζήτησα, επανέφερα την πάγια θέση μας ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει στην δημιουργία ενός σταθερού φορολογικού συντελεστή, ενός flat tax rate της τάξης του 10% για τις νεοφυείς επιχειρήσεις γύρω από τεχνολογίες και βιομηχανία, που θα μπορέσει να δώσει